Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Παναγιώτη Ντέκα, τον εκπρόσωπο των φοιτητών της εστίας της Κομωτινής. Κύριε Ντέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Ντέκα, να μπούμε απευθείας στο θέμα μας. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο καινούργιο για την παιδεία, το οποίο φαίνεται να έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σε όλους τους φοιτητές ανά την χώρα. Και θα θέλαμε φυσικά να ακούσουμε και την δικιά σας την άποψη για όλα αυτά που γίνονται, για όλα αυτά που συζητιούνται, για όλες τις αλλαγές που πρόκειται να έρθουν στα πανεπιστήμια το επόμενο διάστημα, σε περίπτωση φυσικά που το νομοσχέδιο αυτό ψηφιστεί. Να ξεκινήσουμε πρώτα, αν θα θέλατε, με την αστυνομική φύλαξη, η οποία φαίνεται να θέλει να φέρει η κυβέρνηση μέσα στις πανεπιστημιακές δομές, και τη δικιά σας την άποψη γύρω από αυτό το θέμα. Ναι, η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ήδη ένα νομοσχέδιο που φέρνει την αστυνομία εντός πανεπιστημίων. Επί της ουσίας, θέλει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να αντιμετωπίσει το χρόνιο, όπως ορίζεται αυτό, ζήτημα εγκληματικότητας εντός των πανεπιστημίων. Ένα ζήτημα, βέβαια, το οποίο φερρυπίνει στην Κομωτινή. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ εμείς οι φοιτητές, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολύ συγκεκριμένα ιδρύματα στη χώρα, τα οποία βρίσκονται είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτό το σκεπτικό προχωράει στην πρόσληψη 1000 αστυνομικών, δημιουργεί ένα καινούριο σώμα το οποίο θα λογοδοτεί αυτομάτως την Ελλάς. Και αυτό αποτελεί ένα σημείο οξυμένης κριτικής από τα ίδια τα ιδρύματα, διότι κάπως καταργείται το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν θα φιλτράρεται το τι θα κάνει αυτό το σώμα εντός πανεπιστημίων από το τι θεωρούν οι Πριτάνες ή αντιπριτάνες ότι πρέπει να συμβεί. Έτσι. Αλλά θα απευθύνεται κατευθείαν της ουσίας στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και θα πράττει αναλόγως. Για εμάς αυτό το συγκεκριμένο μέτρο επί της ουσίας καταργεί τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε σε δημοκρατία στα πανεπιστήμια, το κύριο πράγμα στο οποίο αναφερόμαστε, πέραν προφανώς της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και το καθεξής, είναι ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια τουλάχιστον υφίσταται η δυνατότητα οι φοιτητές να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο σπουδάζουν. Δηλαδή, οι φοιτητές να μην απλά επισκέπτονται στο πανεπιστήμιο τους, αλλά να μπορούν έτσι να εκφράζουν τις απόψεις τους και εντός των οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων, δηλαδή, να αποτούν πράγματα τα οποία μπορούν να είναι προς το συμφέρον. Η αστυνομία, δηλαδή, κάτι τέτοιο θα το αποκλείσει, κύριε Ντέκα? Δηλαδή, η παρουσία της αστυνομίας θα μηδενίσει την ελεύθερη άποψη ουσιαστικά? Υπάρχει και το εξής. Δηλαδή, μιλάμε όλη την ώρα για την αστυνομία, αλλά η αστυνομία έρχεται πλάι-πλάι και με ένα νέο πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος, αν το διαβάσετε, φέρει εντός του διάφορες αόριστες ορολογίες, ορίζει, ας πούμε, ως κακό, αξιόπινο το ακριβώς να τις καταλήψεις περιπίνει των φοιτητών, την δυνατότητα των φοιτητών να παρεμβαίνουν στα όργανα διοίκησης και το καθεξής. Και νομίζω, αν θέλουμε να δούμε όντως το πρώτο δείγμα όλου αυτού, όλης αυτής της, ας πούμε, μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, μπορούμε να κοιτάξουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί στο Απιθύτα. Έτσι, όπου ο κύριος Παπαϊωάννου ήταν στο Απιθού, επί της ουσίας επινοώντας ένα λόγο περί υλικών ζημιών, δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό στοιχείο επί αυτού, έστειλε όλα τα μάτια της Θεσσαλονίκης στο Άποφου για να χτυπήσουν βάναυσα και οριακά να βασανίσουν μπροστά στα μάτια του κόσμου μέρα μεσημέρι φοιτητές. Έτσι. Μπορούμε να δούμε πώς Κεραμέως αυτή τη στιγμή πιέζει τόσο το Πανεπιστήμιο του Δέλτα Πιθήτα όσο και το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ούτως ώστε να προχωρήσει σε εκενώσεις των καταλήψεων που υπάρχουν στα δύο ιδρύματα, με το ίδιο ακριβώς προφανώς σκεπτικό έτσι, στο Άποφο και την ίδια πρακτική. Αυτά αποτελούν την πρώτη γεύση, νομίζω, για το τι επιμέλλεται να ακολουθήσει, διότι στην τελική ανάλυση νομίζω το εξής ερώτημα, ότι άπαξ και μιλάμε για ένα πρόβλημα έτσι, την εγκληματικότητα που αφορά Άποφου, ΑΣΟΕ, ΝΟΠΕ, του ΕΚΠΑ, κάτω Πολυτεχνείο και δεν υφίσταται πουθενά άλλου γενικά, σε βαθμό που όντως να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση και να ξοδεύουμε 50 εκατομμύρια για να το λύσουμε.
Ωραία. Δηλαδή, Φερρυππίν στο δούπου φου, εγκληματικότητα τι. Ένα σκηνικό σε τα τελευταία 7 χρόνια. Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά μπαίνετε όλοι στο ίδιο καλάθι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν υπάρχει εγκληματικότητα, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να αστυνομευτεί μόνο το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να αστυνομευτεί και να τοποθετεί η αστυνομία και στο Δημοκρίτιο, έτσι δεν είναι. Ναι, το ζήτημα είναι εδώ, αυτό ως μέτρο αποτελεί σπατάλη δημοσίων πόρων. Σωστό. Δηλαδή, δεν βγάζει καμία λογική να ψηφίζεις ένα νομοσχέδιο, να εξισώνεις όλη την ακαδημαϊκή πραγματικότητα με την πραγματικότητα ενός ιδρύματος. Ωραία, να ξοδεύεις 50 εκατομμύρια για αυτό το πράγμα και να βάζεις τους πάντες στην ίδια σακούλα. Σωστό. Δεν υπάρχει αυτό. Σωστό. Αυτό το οποίο ζητάνε δηλαδή τα ιδρύματα και είναι εύλογο, αυτό που το ζητάνε χρόνια τώρα, είναι καλύτερη φύλαξη. Δηλαδή, διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων, οι οποίοι θα λογοδοτούν στα πανεπιστήμια, έτσι. Να δώσει λεφτά το Υπουργείο για επιπλέον κονδύλια. Αυτό και εμάς τους φοιτητές μας βρίσκει σύμφωνος. Δεν είναι σημείο τριβής. Καταλαβαίνω. Αλλά να λέμε το άλλο. Να περάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου, το οποίο είναι το χρονικό όριο φοίτησης, το οποίο και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουμε και τους αιώνιους φοιτητές, κύριε Ντέκα. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, ουσιαστικά στο χρονικό όριο που έχει τοποθετηθεί. Ναι. Δείτε, νομίζω μίλησα πριν, έκανα μάλλον μια αναφορά πριν περί της δυνατότητας των φοιτητών να ορίζουν τον τρόπο σπουδών τους. Το φαινόμενο το οποίο καταλήγει ώστε να έχουμε αυτούς τους οποίους ονομάζουμε αιώνιους φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια, νομίζω άπτεται ακριβώς της δυνατότητας. Διότι αυτό το οποίο σου δίνεται, αυτό το οποίο ακριβώς έχεις το δικαίωμα να κάνεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι να πεις, ας πούμε, ότι το συγκεκριμένο χρόνο δεν θα ασχοληθώ με τη σχολή μου, αλλά θα κάτσω Φερρυππίν να διαβάσω κάτι άλλο το οποίο δεν το διδάσκουμε στη σχολή και μπορεί να μου φανεί χρήσιμο, να κάνω μια άλλη δραστηριότητα και το καθεξής. Κάπως έτσι, ας πούμε, δύναται να καταλήγεις αφενός να παίρνεις το πτυχίο σου αργότερα από αυτό το οποίο θεωρείται φυσιολογικό, αφετέρου βέβαια να έχεις διευρύνει ιδιαίτερους τους ορίζοντές σου. Νομίζω η απόφαση έτσι της συγκλήτης του ΔΕΛΤΑ ΠΙΘΗΤΑ θέτει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Λέει ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές, λιμνάζοντες αιώνιοι φοιτητές όπως θέλετε πείτε τους, δεν επιβαρύνουν πουθενά τον κρατικό υπολογισμό. Επίσης, αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές, η αλήθεια είναι, το είπε ο Βαρουφάκης, με τον οποίο φέρνει εμείς έχουμε πολλές πολιτικές διαφωνίες, αλλά θα κάνω επίκληση στο τι είπε αυτός, εμπροκειμένου στη Βουλή, ο οποίος είπε ότι οι περισσότεροι από τους καλύτερους φοιτητές που είχα ποτέ ήταν αιώνιοι φοιτητές. Το οποίο βγάζει και πολύ λογική αν το σκεφτούμε. Είναι τελείως διαφορετικό να πιέζεσαι να πάρεις ένα πτυχίο στα 4 χρόνια από το να έχεις αφήσει Φερρυππίν και λίγο τη σχολή για να κάνεις άλλη δραστηριότητα και σε κάποια φάση. Να πάρεις τα 6, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, και να πεις ότι ξέρεις τι, θα σοβαρευτώ, θα κάτσω να διαβάσω, γιατί μου αρέσει το αντικείμενο. Και έχω και πολλούς προσωπικούς φίλους που αποτελούν, ας πούμε, τέτοια παραδείγματα. Αποτελεί, νομίζω, ένα σημείο τριβής το οποίο ξεκινάει δηλαδή από το πώς αντιλαμβανόταν η Χούντα, τα πανεπιστήμια, έχει χτίσει όλο αυτό το αφήγημα περί αιωνίων. Σήμερα η κυβέρνηση το συνδέει με το γεγονός ότι παίρνουν φοιτητές σε πανεπιστήμια ενώ δεν γράφουν πολλοί στις πανελλήνιες. Κάτι το οποίο δεν στέκει καμία πραγματικότητα. Τώρα έχετε περάσει στο επόμενο, στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Ντέκα. Ναι, ναι, δηλαδή οι αιώνιοι φοιτητές, και αυτό να πω και να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα για να πάμε στη βάση εισαγωγής, θα τους βρείτε κυρίως σε σχολές όπως είναι τα πολυτεχνία, τα μαθηματικά, τα φυσικά. Σχολές που έχουν πολύ υψηλές βάσεις. Άρα το ένα στοιχείο μάλλον δεν συνδέεται με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε και στη βάση εισαγωγής. Ακριβώς. Δεν είναι ούτε αυτό καινούριο μέτρο, όπως επίσης και το νήσιν 2, οι διαγραφές των φοιτητών δεν είναι καινούριο μέτρο. Τα είχε φέρει και ο νόμος Γιαννάκου το 2006 αυτά και τα είχε υπερψηφίσει. Νομίζω το σκεπτικό πίσω έτσι από τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση έγκυται στο ότι αν έχουμε παιδιά τα οποία γράφουν ψηλότερα στις πανελλήνιες, μάλλον θα έχουμε καλύτερη ποιότητα σπουδών και θα έχουμε μεγαλύτερο επίπεδο φοιτητών. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι δεν υφίσταται μια συνέχεια μεταξύ της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν πας στο πανεπιστήμιο, διδάσκεσαι εξειδικευμένα πράγματα τα οποία έρχονται ενός γνωστικού αντικειμένου, με το οποίο πιθανώς να μην έχεις καμία επαφή τα προηγούμενα 18 χρόνια της ζωής σου. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα που έφερε ο νόμος Γιαννάκου. Ακριβώς δηλαδή ότι δεν επήλθε καμία απολύτως αλλαγή στην ποιότητα των σπουδών με τη μείωση των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Άρα μιλάμε και για μια δοκιμασμένη συνταγή, η οποία έχει καταλήξει να αποτύχει και να μην, ανταποκρίνεται στους στόχους της. Οπότε μάλλον εδώ, εμείς έτσι το αντιλαμβάνομαστε τουλάχιστον, πρέπει να αναζητήσουμε, φανταζόμενοι ότι μάλλον η κυβέρνηση, ως κυβέρνηση, έχει αποτιμήσει την αποτυχία εκείνου του νομοσχεδίου που είχε ψηφίσει, έτσι, ότι κρύβονται άλλοι λόγοι γύρω από τη βάση της αλληλεγγύης. Και η αλήθεια είναι πως αν δούμε την εξίσωση των πτυχίων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν γυρίσουμε ακόμη ένα χρόνο πίσω στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα το οποίο μας απαγορεύει να έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά γενικά εμείς θέλουμε ιδιωτική εκπαίδευση και θα βρούμε έμεσους τρόπους να παρακάμψουμε αυτό το άρθρο. Νομίζω κάπως όλα συνδέονται και βγάζουν μια πολύ λογική εξήγηση, η οποία είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με έναν τρόπο να μειώσει φοιτητές από τα δημόσια πανεπιστήμια. Για να τους πάει στα ιδιωτικά κολέγια. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Ντέκα, και πράγματι έτσι πως το παρουσιάζεται έχει μια βάση. Ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω με αφορμή όλα αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα και τις αντιδράσεις. Αν θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις των φοιτητών μέχρι τώρα είναι σφοδρές, και μιλάω για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια που έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, οι αντιδράσεις των φοιτητών έχουν το εξής πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι ακριβώς επειδή πολλές είναι κλειστές, είναι δύσκολο να τους βρεις τους φοιτητές. Δηλαδή, υπάρχουν λίγες σχολές στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η Εστία στην Κομωτινή είναι ο μοναδικός χώρος στην Κομωτινή όπου έχει διεξαχθεί η Φερρυππίν Γενική Συνέλευση Φοιτητικού Συλλόγου. Ούτως ώστε οι φοιτητές να βρεθούν, να συζητήσουν, να λάβουν αποφάσεις, να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Νομίζω στο πλαίσιο και στη συνθήκη στην οποία ζούμε, έτσι, του lockdown, της πανδημίας και το καθεξής, αν δούμε γενικά και τις πορείες που γίνονται σε Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τις κινητοποιήσεις των φοιτητών γενικά, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πως όντως είναι, ας πούμε, σφοδρές οι αντιδράσεις των φοιτητών και να πρόσθετα πως είναι σε μεγάλο βαθμό σφοδρές και οι αντιδράσεις και των ίδιων των καθηγητών των πανεπιστημίων. Οπότε, με λίγα λόγια, καλά κάνουν οι φοιτητές και κινητοποιούνται έτσι όπως κινητοποιούνται. Πράγματι, αυτό το νομοσχέδιο αξίζει να κάποιος να κάνει μια κατάληψη σε μια Πριτανία προκειμένου να περάσει το δικό του το μήνυμα, κύριε Ντέκα? Ναι. Η αλήθεια είναι, και αυτό το συζητούσαμε σήμερα στον αποκλεισμό της Πανεπιστημίου Πόλης που κάναμε με την κυρία Γαβριλίδου. Κυρία Γαβριλίδου, που είναι αντιπρίτανση έτσι, του ΔΕΛΤΑ ΠΦΙΤΑ, αυτό που μας είπε είναι πως σε μια συζήτησή της με τον κύριο Πολυχρονίδη, καταλήξανε στο ότι οι καταλήψεις μάλλον είναι και το μοναδικό μέσο που έχουν οι φοιτητές στο σήμερα για να διαμαρτυρηθούν. Η κατάληψη έχει την εξής ουσία, ότι αποτελεί μάλλον το ύψιστο μέσο αντίδρασης, διότι μπαίνει στη διαδικασία να διακόψεις τη λειτουργία του ιδρύματος στο οποίο σπουδάζεις. Έτσι, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι εκτίθεται γενικά μια λογική ότι οι μαθητές κάνουν καταλήψεις για να... για τις πυρόπιτες, ας πούμε, στο κηλικείο, ναι, για να χάσουν μάθημα. Άλλο αυτό, άλλο το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνω τη σοβαρότητα. Δεν είναι τόσο απλό να κλείσεις μια σχολή και να αποφασίσετε όλοι μαζί ότι δεν θα πάτε στο μάθημα. Οπότε είναι ζήτημα ουσίας, ότι δεν μας μένει κάποιος άλλος τρόπος. Θα μείνω σε αυτό, κύριε Ντέκα. Το ύψιστο μέσο πάλης, κοιτάξτε, αναφερόμαστε σε ένα νομοσχέδιο που θα αλλάξει το πανεπιστήμιο όπως το γνωρίζουμε από οποιαδήποτε οπτική στο σήμερα. Καταλαβαίνω. Το μοναδικό σας όπλο και πράγματι, έτσι πώς μας θα παρουσιάσετε τα δεδομένα για τις αλλαγές που έρχονται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τα πράγματα φαίνεται ότι θα αλλάξουν από το άσπρο στο μαύρο, θα μπορούσα να πω μέσα σε εισαγωγικά. Κύριε Ντέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά.